πρώτη ψυχρή εισβολή για τον φετινό χειμώνα είναι θέμα χρόνου. Αέριες μάζες από την Βόρεια Ευρώπη που κινούνται προς την περιοχή μας θα δημιουργήσουν από αύριο το μεσημέρι άκρος χειμωνιάτικο σκηνικό, με τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά και τη θερμοκρασία να κατρακυλά ακόμα και κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε και βροχές να σημειώνονται το Σάββατο το απόγευμα, κυρίως σε βόρειες περιοχές του νησιού, ήπιας βέβαια βροχές και παροδικού χαρακτήρα. Ενώ εκείνο που θα είναι το πλέον χαρακτηριστικό θα είναι η έντονα ψυχρή αέρια μάζα που μπαίνει το Σάββατο το βράδυ προς την Κυριακή. Κάτι που θα δώσει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ψύχρα, κυρίως για την ημέρα της Κυριακής. Το ψύχος προβλέπεται να είναι έντονο, ωστόσο δεν αναμένεται να συνοδευτεί από χιονοπτώσεις, οι οποίες θα περιοριστούν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Μπαίνοντας η ψυχρή αέρια μάζα θα φέρει πολύ κρύο στο νησί μας και θα έλεγα ότι σε άλλες περιπτώσεις που θα είχαμε ένα σύστημα με αρκετά ποσοστά υγρασίας αυτό θα μεταφράζονταν και σε κάποια χιονόπτωση η οποία θα ήταν όμως σε υψόμετρα πάνω από τα 1500 μέτρα. Η ενδοχώρα του νησιού και τα ορεινά θα καταγράψουν την Κυριακή τιμές κοντά στους 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τα προγνωστικά το κρύο θα είναι τσουχτερό και στην υπόλοιπη Κρήτη, κυρίως στις πρωινές και τις νυχτερινές ώρες. Και η θερμοκρασία από το πρωί θα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για τις ορεινές ζώνες θα είναι κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στις παράκτειες θα είναι λίγο πάνω από τους 10 και σε κάποιες περιοχές θα κυμανθεί στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να είναι χειμερινή από άποψη θερμοκρασιών, ωστόσο από την Τετάρτη ο υδράργυρος θα ανέβει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα λόγω και της εξασθένησης των βοριάδων. Θα διατηρηθούν σε εντάσεις τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ κυρίως για τα πελάγη. Και από τη Δευτέρα αναμένεται ότι θα διατηρηθεί η ψυχρή αέρια μάζα. Διατηρούνται λίγο ακόμα οι βοριάδες, αλλά θα είναι σε τάση εξασθένησης μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Λόγω των θυελλωδών βοριάδων που προβλέπονται από αύριο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.